σαν να είναι πείμα, λες δεν ξέρω. Ό,τι να είναι όπως να είναι, θα είναι κρίμα να στην πάρει κάποιος άλλος, ενώ εσύ πρώτος αισθάνθηκες του βυθού της τα κοράλια, μα ίσως πάλι όλα αυτά να είναι κόλπο για να γίνεις πάλι χάλια. Μα κι αυτή έχει έναν τρόπο να σου αδειάζει το τασάκι σου γελώντας με ένα αστείο που ποτέ δεν θα της πεις και θες να φύγεις. Μα είσαι λιώμα και στο σπίτι σου είναι ακόμα αυτό το πέλαγος συντρίμια της χαμένης σου ζωής. Ένα πέλαγος, μπουκάλια και βιβλία και καπνός κι όλα όσα θες να γίνεις πάλι χαλιά. Όμως κι αυτή θα έχει πονέσει, κάποιος τύπος θα είναι στη μέση από αυτούς στα γυμναστήρια, στη σεύγα, στα βρατήρια που θα την ήθελε πιο χαρτινή και πιο ξανθιά και πιο γυμνή. Ποτέ δεν θα της είπε σ' αγαπώ, απλώς θα βρήκε κάποιαν άλλη από μιαν άλλη γειτονιά και θα την άφησα στα μάτια της τα χάλια. Απόψε φεύγει κάποιο τρένο για έναν τόπο ωραίο και ξένο, αλλά εσύ πρώτη φορά νιώθεις πως όλα εδώ συμβαίνουν. Χριστός γεννάται σε ένα μήνα κι ό,τι έφτιασε σε εκείνα όλα αυτά πάντα μαύρα. Μα θα κρύβουν μια φωτιά κι αύριο εδώ θα είσαι πάλι. Μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες, μόνο για εκείνη να σε χαλιά.